Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Κύριε Κασάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Όσο μπορούμε, όπως όλος ο κόσμος άλλωστε. Δεν ξέρω, εμένα κάποιοι ακροατές μου τη δίνουν. Μου τη δίνουν πάρα πολύ άσχημα. Ήταν χθες το βράδυ, λέει, εκπομπή, μια εκπομπή για το αν κινδύνευσε από τις μυστικές υπηρεσίες ο Καραμαλής. Εδώ γίνονται πράγματα και θάματα και αυτοί ασχολούνται με τα αλότρια. Εντάξει, αυτά είναι ανοησίες. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είναι ένας μύθος ο οποίος κυκλοφορεί από συγκεκριμένα κυκλώματα ότι δήθεν κινδύνευσε ο Καραμαλής από δολοφονία, γιατί πήγε, συμφώνησε με τους Ρώσους για τον αγωγό. Αυτά είναι παραμύθια, γιατί όποιος ψάξει να δει τα συγκεκριμένα δεδομένα της συγκεκριμένης συμφωνίας θα δει ότι μέσα ήταν Κοπελούζος και αμερικανικές πολιτικές. Είναι δυνατόν τώρα να, αν δεν έπαιρναν το OK από τους Αμερικανούς, οι δικοί μας και οι Βούλγαροι τότε θα υπέγραφαν με τους Ρώσους? Με τίποτα. Με τίποτα. Μην ακούμε αυτές τις συνωμοσιολογίες της πλάκας. Καλά είναι να πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα της χώρας μας, η οποία είναι πραγματικά σοφερή και γίνεται ακόμη χειρότερη. Ναι. Αυτό το θέμα με την πύρα που ακούσαμε προηγουμένως ένα ηχητικό με τον εκπρόσωπο της μπύρας Βεργίνα, τον κ. Πολιτόπουλο, να καταγγέλει για την εργαλειοθήκη, λέει, του ΟΣΑ. Τι είναι αυτό? Η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ είναι μια ιστορία του Γκουρία, δηλαδή του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ, ή του Διοικητή, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο τίτλος του, στο ΟΣΑ, ο οποίος την εφάρμοσε για πρώτη φορά στο Μεξικό. Και βλέπουμε το Μεξικό πόσο αναπτύχθηκε και πόσο καλά πήγε. Ο εργατόκοσμος εκεί πουλάει τα νεφρά του και τα μάτια του για να τα βγάλει πέρα. Για να μπορέσει, για αυτοί που δουλεύουν, δεν μιλάμε για τους ανέργους και ιστορίες. Λοιπόν, πρόκειται για μια συστηματική προσπάθεια τσακίσματος του μικρομεσαίου επιχειρηματία και του επαγγελματία, ώστε να ανοίξει το έδαφος, να ανοίξουν οι αγορές, όπως λένε, για παράδειγμα για τους ισχυρούς παίκτες της αγοράς, που βεβαίως κυρίως είναι πολυεθνικές. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και το άρθρο 53... Θα ιδιωτικοποιηθεί το σύνολο του κράτους και βέβαια θα ανοίξουν οι αγορές για τους μεγάλους παίκτες. Και αυτό το άρθρο 52 τι είναι που ζητούν την απόσυρση του οι μικροί? Κοιτάξτε, έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο το θέμα του άρθρου 52. Κατάλαβα. Είναι, νομίζω, το σύνολο αυτού του πράγματος. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και να επιβιώσει κάποιος. Αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο το ζήτημα των παραγωγών. Αυτό που αναφέρατε για τις μικρές παραγωγές πύρας, εγχώριες κτλ. Δεν είναι μόνο η εγχώρη παραγωγή. Δεν μπορούν να επιβιώσουν ούτε καν τα σούπερ μάρκετ, τα εγχώρια. Θα τα τελειώσουν και αυτά. Δηλαδή, καλά, δεν το συζητάμε βέβαια για τους μικρούς μαγαζάτορες. Δηλαδή, αυτοί έχουν τελειώσει έτσι αλλιώς. Αλλά μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ ελληνικής, να το πούμε έτσι, ιδιοκτησίας. Θα τα πετάξουν έξω. Αυτός είναι ο στόχος τους. Ο στόχος τους είναι να ελέγξουν κάθετα την οικονομία και την παραγωγή μέσω του δικού τους ελέγχου, όχι για να παράξουν εδώ, αλλά για να μπορούν να διαθέσουν το προϊόν τους και φυσικά τη διακίνηση. Για πείτε μου, ρωτήστε τον εκπρόσωπο της Βεργίνα, ποιο είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα, πέρα από το ότι δεν μπορεί να κάνει τζίρο γιατί δεν υπάρχει εισόδημα κτλ. Δεν μπορεί να μπει στη διακίνηση. Ναι. Ελέγχεται απόλυτα. Μονοπόλιο. Για πέστε τότε να κάνει και μία εξαγωγή, να προσπαθήσει να κάνει εξαγωγή, άλλο κύκλωμα εκεί. Μα τον άνθρωπο τον ακούσαμε να λέει ότι τους χαλάνε τα αυτοκίνητα, ότι τους κόβουν τα λάστιγα, μιλάμε για δουλειές φορές. Σωστό, αυτό είναι ισχύ. Εγώ ξέρω από άλλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα σε αυτές τις συνθήκες, προσπαθώντας να επιβιώσουν, κάνουν κάποια μικρή επιχείρηση με καλό προϊόν. Ναι. Και μάλιστα καινοτοπιό. Ανεξάρτητα το αν είναι στην εστίαση ή τα διατροφή ή όχι. Λοιπόν, και προσπαθούν. Ξέρω συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία έκανε, για παράδειγμα, προσπαθούσε να μεταποιήσει, πώς να το πούμε, σαλιγκάρια, τα οποία κατόρθωσε, τα έφτασε ένα επίπεδο ποιότητας, μεταποιημένο το προϊόν, όχι, πώς να το πούμε, πρώτη ύλη. Λοιπόν, και προσπάθησε να το πουλήσει στη λεγόμενη ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος? Το ξέρετε ότι έπρεπε να πληρώσει συγκεκριμένους βουλευτές και υπουργούς για να μπορέσει να έχει δυνατότητα να πάει στη Γαλλία να δειγματίσει? Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα συζητάμε τώρα για επιχείρηση και μάλιστα εγχώρια παραγωγή. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό που είπατε, αυτό το ότι μεταφέρονται χρήματα στο εξωτερικό, εγώ σας λέω, δεν είναι τα κέρδη. Κάθε το έλεος της εβδομάδας, στο κλείσιμο του λογιστηρίου, όλα τα ρευστά πηγαίνουν στο εξωτερικό. Όλα. Και δεν μιλάμε μόνο για τις επιχειρήσεις που πώς θα το πούμε, τις πολυεθνικές, αλλά και για τον όμιλο ΟΤΕ που ελέγχουν οι Γερμανοί. Έχουν δώσει σε όλες τις εταιρείες εντολή τα ταμεία στις γατρικές του ΟΤΕ, τα ταμεία να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και μάλιστα ξέρετε τι, στο εξωτερικό, σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Γιατί φοβούνται πιθανά τις ανακατατάξεις μέσα στο ευρώ. Τα capital controls ενδεχομένως. Βέβαια, και όχι μόνο. Αλλά μάλιστα η εντολή που έχουν δώσει οι Γερμανοί στον όμιλο του ΟΤΕ είναι να τα βάζουν σε εγγλέζικες τράπεζες. Μάλιστα. Και να πηγαίνουν. Και μάλιστα οι οικονομικοί διευθυντές έχουν και πρόβλημα. Γιατί όταν πας όλο το ρευστό σου στο εξωτερικό μετά για στοιχειώδεις πληρωμές της εβδομάδας, το κόστος μεταφοράς του χρήματος αυξάνει σημαντικά και βεβαίως αντιμετωπίζεις και διαχειρίστηκες πληρωμές. Παρόλα αυτά η εντολή είναι σαφής. Όλα έξω. Μάλιστα. Όλα έξω. Και βέβαια ένας. Υπάρχει το τρομακτικό πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Έτσι, και επειδή αναφερθήκατε κύριε Καζάκη στον ΟΤΕ, στον πάλι ποτέ ελληνικό ΟΤΕ τώρα της Deutsche Telekom, να σας πω ότι έχουν καταργηθεί τα πάντα. Οι εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, οι υποδομές έχουν σαπίσει στην κυριολεξία. Να, εμείς εδώ πέρα για να έχουμε ίντερνετ βάζουμε δικά μας τέτοια, δικά μας προϊόντα, αντικαθιστούμε, διότι η Deutsche Telekom δεν κάνει απολύτως τίποτα, έτσι. Κοιτάξτε, η προοπτική είναι να κλείσει ΟΤΕ με εξαίρεση κάποιες δευτερεύουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ναι. Η βασική δουλειά, ο πάροχος να το πούμε έτσι, η παροχή υπηρεσιών θα έρχεται από το εξωτερικό. Κατάλαβα. Λοιπόν, και για να καταλάβετε τώρα το πού έχουμε φτάσει, στην Deutsche Telekom αποκλείστηκε, μάλιστα με απόφαση της Αυστριακής Βουλής πριν νομίζω 2 χρόνια, απέκλεισαν τη δυνατότητά της να μπει στην εγχώρια αγορά, δηλαδή της Αυστρίας. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί συνεργάζεται σε κατασκοπία με την NSA στις ΗΠΑ. Και καταγγέλλοντας το αυτό, αυστριακοί βουλευτοί εξανάγκασαν την κυβέρνηση να πει όχι, γιατί εμείς δεν ανεχόμαστε κάποιοι να κατασκοπεύουν τον αυστριακό πολίτη. Και αυτοί είναι μέσα στο ευρώ. Μάλιστα. Και εμείς είχαμε πιστέψει τον τότε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο του Χουντή, ότι θα πάει στις αρμόδιες επιτροπές των Βρυξελών για να ξαναπάρουμε πίσω τον ΟΤΕ. Τόσο χαζοί είμαστε. Τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να τα λέει κάποιος, αλλά δεν είναι τώρα να τα πιστεύουμε σοβαρά αυτά. Μάλιστα. Τότε πριν γίνουν κυβέρνηση. Και πόσα πάνε ψάχνουν. Ναι, το ξέρω, ναι. Το θυμάμαι άλλωστε, γιατί το είχα ασκήσει και κριτική σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Έτσι. Κύριε Καζάκη, τώρα με τη σουηδική αυτή εταιρεία που πήρε από τον Λάτσι, από την Eurobank, με 97% τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Αυτό εννοείται έκπτωση. Έκπτωση, ναι. 97% έκπτωση. Ναι. Μα αυτά δεν γίνεται. Πήρε το 3% της ονομαστικής αξίας. Ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό? Για να το καταλάβει και ο ακροατής, συγγνώμη που το επαναλαμβάνω. 3% σημαίνει ότι αν χρωστάω εγώ 100 χιλιάρικα, το δάνειό μου είναι αξίας, ονομαστικής αξίας 100 χιλιάρικα, η σουηδική εταιρεία το πήρε για 3 χιλιάρικα. Έτσι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ότι η ανάλογη δραστηριότητα γίνεται και στην Κύπρο. Εκεί στην Κύπρο βέβαια οι λιγότερες τράπεζες ουσιαστικά είναι μία, τα πήρε τσέχικη εταιρεία. Τώρα, ποιος κρύβεται πίσω από την τσέχικη εταιρεία δεν ξέρω. Εδώ θέλει ψάξιμο. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Στην Κύπρο τουλάχιστον αντέδρασαν κάποια κόμματα και πέρασε τροποποίηση στον νόμο, που βεβαίως είναι μνημονιακή υποχρέωση και εκεί όπως και εδώ, πριν η τράπεζα δώσει το κόκκινο δάνειο, είναι υποχρεωμένη να πάει στο δανειστή, στον οφειλέτη μάλλον, συγγνώμη, στον οφειλέτη, και να του πει κοιτάξτε να δεις, θα το δώσω και μου ζητάνε, και πώς το λένε, και μου ζητάνε αυτή την έκπτωση. Μπορείς εσύ για να το λήξουμε. Δηλαδή, αντί να το πουλήσεις πριν, μάλλον το πουλήσεις στους Σουηδούς, να πήγαινε στον οφειλέτη και να του λέγε κοίταξε φίλε μου, το πουλάω κατά μεσοσταθμικά 3%, άμα μου δώσεις ας πούμε στα 100 χιλιάρικα 5, στο δίνω σε σένα και τελειώνουμε. Έτσι.
Όχι πως θα βρει πολλούς οφειλέτες να έχουν αυτή τη δυνατότητα τώρα πια. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από το 10. Σωστό. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον για το θεαθήν, βρε αδερφέ. Έτσι. Ούτε αυτό δεν υπάρχει εδώ. Ούτε αυτό. Και η όλη ιστορία δεν είναι για τον τρόπο που θα ξεπληρωθεί το δάνειο. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτά τα δάνεια δεν μπορούν να ξεπληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δεν πάνε να φτιάξουν, να κάνουν τις ρυθμίσεις του αιώνα. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν υπάρχει εισόδημα διαθέσιμο. Και να κόψει ο άλλος από την οικογένειά του ή από τον ίδιο του, πώς θα περισσεύουν. Επίσημα, αυτή τη στιγμή, το νοικοκυριό με τα επίσημα στοιχεία, το νοικοκυριό υστερεί, έχει έλλειμμα δηλαδή στο εισόδημά του, περίπου 20%, μάλλον πάνω από 20%. Δηλαδή θέλει ένα άλλο 20% στο εισόδημά του για να καλύψει βασικές καταναλωτικές δαπάνες. Πέστε μου εσείς τώρα πώς μπορεί να κόψει για να πληρώσει έστω και μια ρύθμιση ευνοϊκή, σας λέω, την τράπεζα. Άρα λοιπόν τι γίνεται, ποιο είναι το ζήτημα? Το ενυπόθηκο δάνειο, δηλαδή η υποθήκη. Εκεί κοιτάνε. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Γι' αυτό κιόλας, αν προσέχετε, αυτή την εποχή ορισμένες τράπεζες, όχι όλες, κάνουν προσπάθεια στα μη ενυπόθηκα δάνεια, αυτά δηλαδή που δεν μπορούν να βάλουν είτε γιατί δεν έχουν υποθήκες είτε γιατί ο οφειλέτης δεν έχει τίποτα να του πάρουν, κάνουν ρυθμίσεις, προσπαθούν να κάνουν ρυθμίσεις ώστε να τα ξεφορτωθούν, να τα σβήσουν. Ναι. Και έτσι να είναι καθαρό το πακέτο που θα δώσουν στον όποιον σου είδο, τέλος πάντων. Ναι. Στο fund που θα πουληθεί. Ναι. Λοιπόν, ώστε να μπορεί, ο στόχος είναι να πάρει το ακίνητο. Να πάρει μάλλον την υποθήκη. Η υποθήκη είναι όλα τα λεφτά. Είτε στήσει παράγωγα και παιχνίδια στις χρηματαγορές, γιατί για παράδειγμα, απλά, έχετε μαζέψει, ας πούμε, είμαστε ένα fund εμείς. Ναι. Λοιπόν, και μαζεύουμε 4.000 κόκκινα δάνεια από την Ελλάδα. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα CDO, ένα παράγωγο, το οποίο το μεταπουλάμε στις διεθνείς αγορές, όπως κάνανε στην Αμερική με τα λεγόμενα subprimes και τα λοιπά, και ακατέρευση αγορά και τα λοιπά. Είναι και πολύ ωραίες ορισμένες αμερικάνικες ταινίες που κυκλοφορούν. Θα μπορεί να τις δει κάποιος να καταλάβει το παιχνίδι, όσο δύσκολο και αν είναι. Λοιπόν, πες ότι γιατί να το αγοράσει ο άλλος, το παράγωγο αυτό, όταν βλέπει ότι είναι βασικά κόκκινα δάνεια. Οπότε τι κάνουν αυτοί οι μάγκες? Πρώτον, βάζουν και πράσινα δάνεια μέσα. Τι είναι το πράσινο δάνειο? Το πράσινο δάνειο είναι το εξυπηρετούμενο δάνειο. Ναι. Το ρυθμισμένο δάνειο. Αυτό δηλαδή που έχει ρυθμιστεί και πληρώνεις εσύ, ο κακομοίρης. Και βάζουν και ένα δεύτερο δάνειο. Το και οποίο... βάζουν και τα κόκκινα από δίπλα. Το οποίο το ένα από τα δύο είναι ανενεργό. Ναι. Και ταυτόχρονα φροντίζουν τα κόκκινα να έχουν ψηλές υποθήκες. Μάλιστα. Ώστε εσύ που θα αγοράσεις το παράγωγο να θες να κερδοσκοπήσεις με την πιθανότητα να μην μπορεί να πληρώσει ο οφειλέτης. Ναι. Ώστε είτε να παίξεις με τις υποθήκες είτε να κερδίσεις από την κερδοσκοπία με το προϊόν, τέλος πάντων, που έχεις στα χέρια σου. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Στην ουσία είναι εκβιασμός αυτό. Προφανώς. Εκβιασμός. Είναι τζόγος, καθαρός τζόγος. Ναι, αλλά προσπαθώ και να μάλιστα, το... Ναι. Αυτός ο τζόγος, πάρθηκαν και μέτρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, εντάξει, όχι πολύ σοβαρά, πολύ λιγότερα από αυτά που τέλος πάντων στην αρχή συζητούσαν στο Κογκρέσο. Πάρθηκαν μέτρα για να προστατευτούν οι οφειλέτες, οι δανειολήπτες. Να μην βρεθούν ξανά μπροστά σε αυτό το πράγμα που έγινε το 2007 με τα subprimes. Με την ιστορία αυτή που κατέρευσε. Ναι. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, ό,τι κατέρευσε σε άλλες χώρες, πάμε και το εφαρμόζουμε εμείς εδώ. Ναι. Λένε, κύριε Καζάκη, προσπαθούν ωστόσο να το παρουσιάσουν αυτό ρετουσαρισμένο για να κορδέψουν τους αφελείς. Δηλαδή, λένε ότι η παλιά σας οφειλή, αφού αφαιρεθούν οι τόχοι υπερημερίες, θα σπάει σε δύο κομμάτια. Αυτό που λέτε εσείς. Ένα νέο δάνειο με πολύ χαμηλό επιτόκιο, κάτω από το 5%. Και διάρκεια όσο μεγάλη χρειάζεται για να βγαίνει μια ανεκτή δόση, να μπορείς να την πληρώνεις, που περιορίζει δηλαδή όσο γίνεται το κίνδυνο μιας καινούργιας αθέτησης, και ένα δεύτερο δάνειο που λέτε εσείς, που θα μείνει στην άκρη χωρίς να εξυπηρετείτε και το οποίο θα διαγράφεται όταν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το βασικό δάνειο. Ακόμα και εδώ κοροϊδεύουν δηλαδή.
Βεβαίως, ναι, σαφέστατα. Και μην νομίζω ότι θα εφαρμοστούν αυτά. Mm-hmm. Αυτά μπορούν να εφαρμοστούν, ακόμη και αυτά, μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ομαλή τραπεζική αγορά. Mm-hmm. Ποιος στα σοβαρά τώρα θα κάνει τέτοιες ρυθμίσεις με τράπεζες που είναι υπό capital control. Mm-hmm. Δεν είναι υπό capital control, είναι με τραπεζικό moratorium. Δηλαδή, mm-hmm. αυτός που την πατάει είναι αυτός που έχει ανάγκη τον κισέ. Γιατί αυτός που κάνει, έχει κεφαλαιακούς λογαριασμούς και κάνει μετακινήσεις κεφαλαίων, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, πολυεθνικές ή τα fund. Αυτός που έχει πρόβλημα είναι αυτός που έχει ανάγκη τον κισέ, τον ναι. ρευστό. Ναι. Αυτός έχει φάει τα μούτρα του. Λοιπόν, σε τέτοιες συνθήκες είναι δυνατόν τώρα κανείς να πιστέψει ή να δεχθεί τέτοιου τύπου ρυθμίσεις? Όχι. Γι' αυτό και πριν εφαρμοστούν αυτά, θα συμβούν τα εξής. Πρώτον, θα μειώσουν τις τράπεζες από 4 σε 2. Ναι. Ή και σε 1. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γίνει ένα δεύτερο bailout στις τράπεζες. Ναι. Ή bail-in, δηλαδή διάσωση είτε με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου είτε με λεφτά του Έλληνα καταθέτη. Ναι. Λοιπόν, αλλιώς δεν μπορεί να ξαναβγεί η τράπεζα στην αγορά. Δεν μπορεί να κλείσει εύκολα συμφωνίες, ακόμη και αυτού του τύπου που συζητάμε τώρα. Μάλιστα, κατάλαβα. Γι' αυτό και όταν ακούτε σουηδικό fund ή τσέχικο fund, να ξέρετε ότι κρύβονται Έλληνες επιχειρηματίες και πολιτικοί πίσω του. Ναι. Να το ξέρετε, το λέω δημόσια, και όποιος θέλει ας με εγκαλέσει. Γιατί κανένας σοβαρός επενδυτής, όσο κερδοσκόπος και να είναι, ναι. θα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, όσο αρπακτικό και να είναι, ναι. δεν κάθεται να πλέξει τώρα με αυτές τις τράπεζες που έχουμε στην Ελλάδα. Κατάλαβα τι λέτε. Πίσω από κάθε τσέχικο λέτε, πρέπει να κρύβεται Έλληνας. Όπως τότε, εκεί στο Μέξικο που ήταν, σαν σήμερα δολοφονήθηκε ο Τσε Γκεβάρα, 9 Οκτωβρίου, τότε που, ήταν στο, που πέρασε μέσω Γουατεμάλας για να πάει σε Σαλβαντόρα, Βολιβία, πέρασε να πάει στην Κούβα, είχε έρθει ένα πολεμικό με τσέχικα, λέει, όπλα. Πιστεύετε εσείς ότι ήρθε από την Τσεχία τσέχικο με τέτοιο όπλα? Αποκλείεται. Όχι βέβαια. Όχι. Ναι. Όπως εμείς πηγαίναμε ρουμάνικο, όπως το λένε, λίπασμα, και από μέσα είχε άλλο τσουβάλι που έγραφε Made in Greece. Του πηγαίναμε στην Γουατεμάλα. Πάντοτε λοιπόν κρύβονται Έλληνες από πίσω. Σαφέστατα. Μα και αυτό έχουν γίνει μάλιστα, μια και λέμε για αυτό το πράγμα, στη δεκαετία του 70, προς το τέλος της δεκαετίας του 70, mm-hmm. είχε πιαστεί ολόκληρο πλοίο στη Χαλκίδα, mm-hmm. με οπλισμό. Από πάνω φαινόταν ότι έφερνε, πώς το λένε, παιχνίδια, και ο λιμενάρχης, καθότι έμπειρος, είδε που βούλιαζε το πλοίο, παρά το γεγονός ότι ξεφορτωνόντουσαν τα παιχνίδια, και λέει κάτι τι συμβαίνει. Έγινε έλεγχος, τα μπάρια γεμάτος οπλισμός. Μάλιστα. Τότε λυσάξανε υπουργοί, λυσάξανε βουλευτές και κόμματα να το αφήσουν, γιατί λέει είναι τσέχικος οπλισμός, ναι. και πήγαινε στους Άραβες. Ναι. Και επειδή ο λιμενάρης δεν πειθόταν ο άνθρωπος, ναι. να υπογράψει αυτό το πράγμα, βεβαίως πήρε τη μετάθεση που χρειάζεται. Σε όλες αυτές τις ιστορίες. Έτσι. Για να μην θυχτεί ο ελληνικός εφοπλισμός. Κατάλαβα. Και εφόσον το πήγατε στον ελληνικό εφοπλισμό, να σας συνορτήσω αυτό, να πάρω την απάντηση και να το ολοκληρώσουμε. Πολλές δεκαετίες για τα ελληνικά ναυπηγεία που κρατικοποιήθηκαν, αν θυμάμαι το 85, είχαν κρατικοποιηθεί. Και έγιναν μετά ναυπηγεία του λαού. Και περάσαν στον οργανισμό ανασυγκρότησης επιχειρήσεων. Μπράβο. Τότε που είχε φτιάξει ο Ανδρέας. Ναι. Τελευταία μαθαίνουμε ότι φάγαμε πρόστιμο 180 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι τα πρόστιμα, έχει να κάνει με τις κρατικές ενισχύσεις. Δηλαδή uh-huh. θεωρήθηκαν ότι υπήρχαν κρατικές ενισχύσεις στο ναυπηγείο και αυτό uh-huh. απαγορεύεται. Βεβαίως, εγώ δεν καταλαβαίνω για δουλειές μονοπωλιακές κτλ. Ενώ θα πρέπει να μεσολαβεί κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ιδιώτης. Ναι. Σε αυτές τις δουλειές. Αλλιώς θεωρείται κρατική ενίσχυση. Τώρα, μπορείτε να μου πείτε γιατί ο κύριος Αλμούνια το 2014 σε ερώτηση Ελλήνων βουλευτών και μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάμαι καλά, uh-huh. είπε ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι κρατική ενίσχυση και είναι παράνομη με βάση το δόγμα του ανταγωνισμού uh-huh. που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κανένας δεν θύχτηκε, κανένας uh-huh. δεν πήρε μέτρα, και μάλιστα τώρα ξανά οι δανειστές απαιτούν νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Uh-huh. Δηλαδή μας νοιάζει μόνο εάν δοθούν προνομιακά έστω κάποιες δουλειές
σε ένα αναπηγείο για να κρατηθούν, για να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας. Αλλά σαν ιδιώτης φαίνεται ως άφα, δεν φαίνεται ως άφα σαν ιδιώτη. Βεβαίως, ναι, ναι, εντάξει, βεβαίως. Ναι. Αλλά έχουν φύγει αυτοί από τη μέση. Αχα. Αυτοί αρπάξαν τα λεφτά που τους έδωσε ο Βενιζέλος. Μπράβο. Και κοπανίσανε μια νύχτα. Κατάλαβα. Φύγανε με 4 δισεκατομμύρια στην ευρώ στην Τσεπούλα. Μάλιστα. Το πληρώνει τώρα ο ελληνικός λαός αυτή την ιστορία. Όλα αυτά δεν κάθεται. Πέρα από το ότι δεν συγκινείται κανένα αγγελέα για το ψάξι, μάλλον σωστότερα, όσοι εισαγγελείς το ψάξανε και το ψάξανε ζεστά, σε μία από αυτές τις περιπτώσεις κλήθηκα και εγώ σαν μάρτυρας. Γι' αυτό και το ξέρω άλλωστε το θέμα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετώπισαν απέναντί τους έναν τοίχο από την ανώτατη δικαιοσύνη, την ηγεσία, τη φυσική ηγεσία της δικαιοσύνης, τους δικαστές των ανωτάτων δικαστηρίων και τους υπουργούς. Με αποτέλεσμα να χάσουν και τη δουλειά τους και τα δικόγραφα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και ξέρετε για τι χρήμα μιλάμε. Εδώ δεν μιλάμε για 4-5 δισεκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για προϋπολογισμούς ολόκληρους. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο, το οποίο και εγώ ανακάλυψα τώρα τελευταία, μελετώντας ξανά, ξαναγυρίζοντας πάλι με τα στοιχεία, προσπαθώντας να καταλάβουμε το τι έχει συμβεί στη χώρα. Το Σεπτέμβριο του 2009, λοιπόν, μόλις δηλαδή λίγες μέρες πριν γίνουν οι εκλογές και μας έρθει ο κύριος Παπανδρέου τα πράγματα για να μας φάει στο μνημόνιο, λοιπόν, οι ελβετικές τράπεζες εμφανιζόντουσαν να διαθέτουν στην Ελλάδα 63 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά με βάση την ανάλυση ήταν παιχνίδια τραπεζιτών από την Ελβετία, με κρατικά κυρίως ομόλογα εδώ, με το χρέος Ελλάδας. Αναλαμβάνει ο κύριος Παπανδρέου. Και το Δεκέμβριο του 2009, ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια είχαν οι ελβετικές τράπεζες στην Ελλάδα? Μόλις 2. Τι έγιναν τα 61 δις? Εξαργυρώθηκαν από την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση? Την κυβέρνηση Παπανδρέου. Όχι, να περχόμενη. Δηλαδή εξαργύρωσαν τα 61 δις των ελβετικών τραπεζών πριν μας πάνε στο πρώτο μνημόνιο. Ναι. Και μάλιστα στη δευτερογενή αγορά τότε είχε πάρα πολύ αξία το ομόλογο. Τότε άρχισε να πέφτει σιγά σιγά. Το εξαργύρωσαν αυτό. Ναι. Γιατί το εξαργύρωσαν? Και είχαν τέτοια ευαισθησία απέναντι στις ελβετικές τράπεζες. Δεν το κάνανε, ας πούμε, απέναντι στις γαλλικές και γερμανικές. Οι γαλλικές και γερμανικές μας το φροντίσαν να το κάνουν αυτό αφού μας βάλανε στο μνημόνιο. Γιατί πίσω από τις ελβετικές τράπεζες και τις τοποθετήσεις τους ήταν Έλληνες πολιτικοί και Έλληνες επιχειρηματίες. Μάλιστα. Αυτά είπατε το Σεπτέμβριο του 9. Σεπτέμβριο του 9 με Δεκέμβριο του 9. Γιατί ένα τρίμηνο. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και τον Αύγουστο του 7. Πριν τις εκλογές του 7. Σωστό. Σωστό. Βεβαίως. Αλλά εκεί ήταν και μεγαλικές τράπεζες. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά και εγώ λέω, γιατί δεν το ψάχνει κανένας? Γιατί καλούμαστε να πληρώσουμε τέτοια τόσα δισεκατομμύρια? Σωστή. Εάν βάλετε μόνο αυτό, τα 61 δις, τα οποία φορτώθηκε βέβαια ο Έλληνας φορολογούμενος. Μάλιστα. Εάν βάλετε τα 60 δισεκατομμύρια των τραπεζών που δώσαμε σε ανακεφαλοποιήσεις, πάμε αυτόματα στα 120 και δισεκατομμύρια. Εάν βάλετε το χρέος που έχει συσσωρευμένο το τραπεζικό σύστημα, το δικό του χρέος προς το εξωτερικό, που ξεπερνάει τα άλλα τα 100 δισεκατομμύρια. Μιλάμε ουσιαστικά ότι το δημόσιο χρέος της χώρας είναι αυτές οι κλεψιές που έχουν γίνει. Ναι. Και αυτά που ξέρουμε και αναγνωρίζουμε από τα στοιχεία. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Βεβαίως. Γιατί το πόσα πραγματικά είναι, μόνο με ενδελεχή έρευνα της δικαιοσύνης και με ειδικούς εκαθαριστές μπορεί να τα βρεις. Βεβαίως. Όταν πάρουμε το κράτος στα χέρια μας. Mm-hmm. Αλλά τώρα, αν από τα επίσημα στοιχεία μπορείς να βγάλεις τέτοια ποσά, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Και αυτοί που το τα κάνανε μας καλούν τώρα να πληρώσουμε τα δικά τους χρέη, έτσι, με το δικό μας κόπο, πόνο, υδρότα και περιουσία. Μάλιστα. Κατάλαβα. Βέβαια, αυτήν τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο έχει μπλοκάρει, δεν είναι... και δεν θα απαντήσετε σε κανέναν. Απλά θέλω να πούμε στους ακροατές που κατά γενική ομολογία θέλουν να σας ακούν κάθε μέρα, θέλουν να σας ρωτάνε, θέλουν. Εσείς κάνετε παρουσία, ραδιοφωνική, έχετε παρουσία κάθε μέρα
Από 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι στο ήρωη, έτσι. Ναι, στο διαδικτυακό ήρωη, δηλαδή είναι το ήρωη.gr. Μπράβο. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κύριε Καζάκη. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Ωραία. Από σήμερα λοιπόν είναι κουμπωμένο πάνω σας το ράδιο Μαρκόνι και οι ακροατές μας μπορούν να σας ακούν κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ζωντανά. Ζωντανά μέσα από το ράδιο Μαρκόνι στα FM. Και ερωτήσεις να θέτουν και ό,τι ελεύθερα. Άλλωστε το ξέρουν τουλάχιστον όσοι με γνωρίζουν. Ξέρουν ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα ούτε με ερωτήσεις, ακόμη και αν είναι προκλητικές, να το πούμε έτσι. Έτσι. Λοιπόν, δεν είμαι από αυτούς που στέλνουν τις ερωτήσεις που θα μου κάνουν οι άλλοι. Βεβαίως. Ο όποιος δημοσιογράφος είναι ή πολίτης. Φανερά και εξάστερα, με χαρτί και καλαμάκι. Ανοιχτά. Και έτσι. Ο καθένας σας κρίνει. Έτσι. Καλή συνεργασία λοιπόν να έχουμε από σήμερα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 μεσημέρι ζωντανά Δημήτρης Καζάκης. Ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε Καζάκη. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη, εύχομαι. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε από σήμερα Δημήτρης Καζάκης, 2 με 4, αμέσως μετά την εκπομπή του Αντώνη, 2 με 4, ζωντανά Δημήτρης Καζάκης στο ράδιο Μαρκόνι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάποιος από την Καβάλα που μου ζήτησε, μάλλον συνάδελφος. Αγαπητέ συνάδελφε, ζωντανά θα μεταδίδετε και δεν χρειάζεται να καταγράφονται απολύτως τίποτε. Ο Δημήτρης Καζάκης θα βγει ζωντανά, 2 με 4. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας. Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Μαρκόνι Radio 96,1. Συντονίσου.